81 συσκευασίες κοκαίνης είχε στο σώμα του ο νεαρός που συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση. Σε συλλήψεις για ναρκωτικά προχώρησε η αστυνομία και στην Πάφο. 81 συνολικά συσκευασίε που φαίνεται να περιέχουν κοκαίνη απέβαλε μέχρι στιγμή ο νεαρό 19 ετών, ο οποίο έφτασε στην Κύπρο από Ευρωπαϊκή χώρα την 5η 28 Απριλίου. Ο νεαρό κρατείται φρουρούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακα, μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίε οι οποίε θα επιβεβαιώνουν ότι έχει καθαρίσει εντελώ ο οργανισμό του από τα ξένα αντικείμενα. Οι εξετάσει τη ΙΚΑΝ συνεχίζονται σε σχέση με το δρομολόγιο που έκανε και του παραλήπτε των ναρκωτικών στην Κύπρο. Το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης 8 ημερών εναντίον του για διευκόλυνση των ανακρίσεων της αστυνομίας σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και παράνομης εισαγωγή και κατοχής ναρκωτικών. Στην ΠΑΦΟ, μέλη τη ΙΚΑΝ, στο πλαίσιο αξιολόγηση στοιχείων και μαρτυριών, έθεσαν υποπαρακολούθηση συγκρότημα διαμερισμάτων, όπου κατά τη διάρκεια τη έρευνα εντοπίστηκε στην κατοχή νεαρή 21 ετών μικροποσότητα κρυσταλλική ουσία που μοιάζει με μεθαμφεταμίνη. Ανακρινόμενη προφορικά παραδέχθηκε ότι η ναρκωτική ουσία ήταν για δική τη χρήση. Στην κατοχή άνδρα 25 ετών εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 890 ευρώ για το οποίο δεν ήταν σε θέση να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις όσο αφορά την προέλευσή του και συνελήφθη για παράνομη κατοχή περιουσίας. Κατά την άφηξη των μελών της αστυνομίας, το συγκρότημα διαμερισμάτων θεάθηκε άγνωστο άτομο να βρίσκεται στην ταράτσα ενώ στη θέα των αστυνομικών πήδηξε σε μπαλκόνι διαμερισματός. Μέλη της ΙΚΑΝ διενύργησαν έρευνα στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε άντρας ηλικίας 40 ετών ο οποίος όπως φάνηκε από τις εξετάσεις ήταν το άτομο που πήδηξε από την ταράτσα στο μπαλκόνι. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε ένα μεταλλικό μαύρο κουτί το οποίο περιείχε διάφορες συσκευασίες μεθαμφεταμίνης μικτού βάρους 80 περίπου γραμμαρίων, ποσότητα κάναβης βάρους 45 γραμμαρίων περίπου, κοκαίνη βάρους 5 περίπου γραμμαρίων, χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών, τη μαλφή, σκεύη που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία ναρκωτικών, καθώς επίσης και μία ζυγαριά ακριβίας. Η νεαρή, 21 ετών, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να κατηγορηθεί εν αναμονή των επιστημονικών εξετάσεων. Ανακρινόμενος ο άνδρας, 25 ετών, φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο δεύτερο διαμέρισμα ανήκαν στον ίδιο και στον άνδρα ηλικίας 40 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση ενώ η ΙΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.